Φίλες και φίλοι τηλεθεατές του Εκκλησιαστικού Τηλεοπτικού Σταθμού 4Ε, Χριστός Ανέστη. Έχουμε συνδεθεί ζωντανά με την Καλαμαριά Θεσσαλονίκης και αυτή την ώρα που μιλάμε, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος, έπειτα από την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος, φτάνει εδώ, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στην Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, και θα ακολουθήσει ένα γεμάτο πρόγραμμα από επισκέψεις και εκδηλώσεις τόσο στο Δήμο Καλαμαριάς όσο και στο Δήμο Θερμαϊκού. Παρακολουθείτε απευθείας εικόνα αυτή την ώρα από τον εκκλησιαστικό τηλεοπτικό μας σταθμό, από τη Μονάδα Εξωτερικών Μεταδόσεων, με λίγη καθυστέρηση ο Παναγιώτατος λόγω της κακοκαιρίας που έπληξε την Χαλκιδική. Φτάνει εδώ στην Καλαμαριά, ο κόσμος βέβαια δεν έφυγε, είναι εδώ όλη η πόλη της Καλαμαριάς και περιμένει να τον υποδεχθεί. Μέχρι το μεσημέρι ο Παναγιώτατος βρισκόταν στο Άγιο Όρος, όπου χωροστάτησε το πρωί στην Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στο Πρωτάτο και ακολούθησε η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστί. Σύμφωνα με το πρόγραμμα λοιπόν, αν και υπάρχει αυτή η μικρή καθυστέρηση, θα ακολουθηθεί ακριβώς, όπως έχει ανακοινωθεί από την Ιερά Μητρόπολη, η υποδοχή του θα γίνει εδώ, αυτή την ώρα που βρισκόμαστε και βλέπετε και εσείς στις οθόνες σας, όπισθεν του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού μεταμορφώσεως από τους Δημάρχους Καλαμαριάς και Θερμαϊκού. Βρίσκονται εδώ βέβαια εκπρόσωποι της κυβέρνησης, των στρατιωτικών αρχών, οι δήμαρχοι όλου του νομού Θεσσαλονίκης και όχι μόνο για να υποδεχθούν τον Παναγιώτατο. Ο Ιερός Κλήρος βέβαια, όπως βλέπετε στις εικόνες σας και εσείς, εκπρόσωποι αρχών και πλήθος πιστών. Θα ακολουθήσει μια μικρή πομπή προς τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς, όπου θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια εικονογραφίας αφιερωμένης στην έλευση του Οικουμενικού Πατριάρχη. Ακολούθως θα γίνει επίσκεψη, επίσημη δοξολογία. Αμέσως μετά θα μεταβεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο, το οποίο βρίσκεται δίπλα ακριβώς από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό, όπου θα ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης. Αμέσως μετά, στην πλατεία που βρίσκεται μπροστά στο Δημαρχείο της Καλαμαριάς, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση. Εδώ, στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού, στην οποία συμμετέχουν η Ορχήστρα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης Μούσα, πλαισιωμένη από παραδοσιακά μουσικά όργανα και η χοροδία της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Αφηγητής θα είναι ο ηθοποιός Γρηγόρης Βαλτινός. Ο κόσμος, όπως βλέπετε και εσείς, έχει συγκεντρωθεί από νωρίς εδώ στην περιοχή, στην πλατεία της Καλαμαριάς, στον πεζόδρομο της Καλαμαριάς, δίπλα ακριβώς από τον Πατριαρχικό, από τον Μητροπολιτικό Ναό. Όπως λέγαμε λοιπόν νωρίτερα, ολοκληρώθηκε η επίσκεψή του στο Άγιο Όρος. Η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία τελέστηκε σήμερα το πρωί στον Ιερό Ναό του Πρωτάτου στις καργές του Αγίου Όρους. Ολοκληρώθηκε έτσι η επίσημη επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στο Άγιο Όρος. Με μια μικρή στάση στην Ορμήλια της Χαλκιδικής, στην Ιερά Μονή εκεί, ήθε, φτάνει εδώ, στην πόλη της Καλαμαριάς. Πλήθος πιστών και μπροστά στην είσοδο του Μητροπολιτικού Ναού, όπως βλέπετε τώρα στις οθόνες σας και εσείς, και βέβαια παραδοσιακοί σύλλογοι, συγκροτήματα, ποντιακοί σύλλογοι, καθώς μιλάμε για προσφυγούπολη βέβαια η Καλαμαριά, και ο Παναγιώτατος μόλις αφήχθηκε και ανέβηκε στην μικρή εξέδρα που έχει στηθεί όπισθεν του Μητροπολιτικού Ναού. Ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, βουλευτές, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνος, ο Δήμαρχος Καλαμαριάς, ο κ. Δαρδαμανέλης, ο οποίος πήρε την ευχή του Παναγιωτάτου και θα τον καλωσορίσει επίσημα στο μικρόφωνο. Παναγιώτατε, με μεγάλο σεβασμό και με αίσθημα συγκίνησης σας καλωσορίζω εδώ στο Δήμο Καλαμαριάς, εκφράζοντας για την ξεχωριστή αυτή τιμή που μας κάνετε να επισκεφτείτε τον τόπο μας. Η επίσκεψή σας στην προσφυγωμάνα Καλαμαριά μας γεμίζει χαρά, καθώς η σεπτή παρουσία σας θα αφήσει θρησκευτικό και πνευματικό αποτύπωμα στην πόλη μας. Μία πόλη που γνώρισε και γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη, αλλά δεν ξεχνάει ποτέ από πού ξεκίνησε την κληρονομιά της, που η κληρονομιά της είναι μια κληρονομιά προσφυγιάς και πόνου, για τις αλυσμόνητες πατρίδες, για τη Μικρασία, για τον Πόντο, για τη Θράκη, για την Κωνσταντινούπολη. Παναγιώτατε, μέσω εμού του Δημάρχου, ο λαός της Καλαμαριάς σας υποδέχεται και σας ευχαριστεί για την παρουσία σας εδώ σήμερα, στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης μας. Ένα σημείο που συνδυάζει
την Ιερά Μητρόπολη Καλαμαριάς που είμαστε δίπλα και το Δημαρχείο μας. Ένα σημείο που αναδεικνύει την άριστη σχέση που υπάρχει μεταξύ Εκκλησίας και τοπικής αρχής, πάντα με στόχο και σκοπό το κοινό καλό των κατοίκων μας. Είναι ευλογία για όλους μας που είστε σήμερα εδώ κοντά μας. Σας καλωσορίζω εδώ στην Καλαμαριά. Πρώτα θέλω να ζητήσω από όλους σας συγγνώμη για τη μεγάλη καθυστέρηση που σας είχα και περιμένατε. Λίγο στο Άγιον Όρος, λίγο στην Ορμήλια, αργήσαμε. Αλλά, δόξα τω Θεώ, συναντώμεθα εν υγεία και χαρά. Ιερότατε Μητροπολίτα Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κύριε Ιουστίνε, ποιμενάρχα της Θεοσόστου αυτής επαρχίας, Ιερότατε Μητροπολίτα Σιδηροκάστρου, κύριε Μακάριε, εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου και της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, εντιμότατε κύριε Δήμαρχε, τέκραν γυρίο πεφιλημένα, Χριστός Ανέστη. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διότι με αξιώνει να επισκέπτομαι από την βασιλεύουσα των καρδιών μας, από την πόλη της Αγιάς Σοφιάς και από το φανάρι, την ευλογημένη Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, και να συναντηθώ πρόσωπον προς πρόσωπον μαζί με όλους σας. Και δεν θα μπορούσε να υπάρχει καταλληλότερα συμβολή οδών, ώστε να υποδεχθείτε την ημών μετριότητα των Πατριάρχη σας, αυτήν ειδικά την αναστάσιμη εσπέρα. Κομνηνή και μεταμόρφωσης του Κυρίου, γένος και εκκλησία μαζί. Προσφυγική η περιοχή ο Δήμος σας, προσφυγική στις εσκατιές της Οικουμένης και η ευλογημένη Ρωμιοσύνη μας. Και προσφεύγουσα στη χάρη της υπεραγίας Θεοτόκου. Εξερχόμενος το μεσημέρι από το Άγιον Όρος, ύστερα από ένα ευλογημένο προσκύνημα, πέρασα μπροστά από την Μονή Ξενοφόντος σε έγγραφο του 1083 μετά Χριστόν, της οποίας αναφέρεται πρώτη φορά το σημερινό τοπονύμιο του Δήμου σας, σε προφανή παράφραση της φράσεως «καλή νερία» και ο νους μου προέτρεξε γρηγορότερα κοντά σας από την καλή νερία στην Καλαμαριά. Πέρασε η σκέψη μου της ιστορίας της οδούς τότε που έφτασαν οι πατέρες σας, οι πατέρες όλων μας, τυφλωμένοι από το δάκρυ και τον πόνο, από την στέρηση της θέας της πατρίδος, με μόνη συντροφιά τον Χριστό μας, τον Αναστάντα Κύριο, που διήνυξε τους οφθαλμούς τους στο φως της ελπίδος και στα χώματα αυτά. Διέτρεξε οι σκέψεις μου όλη την ιστορία της περιοχής σας. Από τότε στη θάλασσα πιο κάτω ποτάμια έτρεχαν τα δάκρυα των προσφύγων, των ξεριζωμένων, των πολεμένων παιδιών της Καθημάς Ανατολής. Ποτάμια και ο τίμιος υδρότας των, ώστε να οικοδομήσουν από την αρχή πάνω στα θεμέλια της Ρωμιοσύνης, δηλαδή στην Ορθόδοξη πίστη, και στον ελληνικό πολιτισμό. Μάνα σε τούτο το χώμα κυνηγημένα πουλιά, εδώ θα κτίσουμε φωλιά, θάρρος μάνα, με μια δοξαριά, φύτεψε τα όνειρά μας, μες στη λασπουριά, στην Καλαμαριά, στην Καλαμαριά, όπως λέγουν η στίχη του συγκινητικού άσματος. Και είμαι θα σήμερα μια τέτοια Αγία ημέρα.
μια ημέρα που ανάμεσα στο ελαφρύ μαγιάτικο θρόισμα και στις ευωδιές των ανθέων αναμειγνύεται και φωνή πόνου και αγωνίας και της λέλαπος η οσμή. Και είμαι, θα λέγω, μια τέτοια Αγία ημέρα, μια τέτοια Αγία εσπέρα, αυτό το ανοιξιάτικο βραδινό, ευλογημένοι και μακάριοι εμείς, χριστιανοί μου, όσο κρατάμε στην πορεία και στη ζωή μας Χριστό και ελληνική παιδεία, τότε είμαστε ευλογημένοι και μακάριοι με τον Χριστό και με την ελληνική παιδεία. Με τα δύο αυτά φτερά το γένος μας πετά διαρκώς προς τα άνω, προς τον τελικό προορισμό του, που δεν είναι άλλος από την Βασιλεία του Θεού. Είστε ιερότατε αδελφέ Άγιε Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς και εσείς οι δήμαρχοι της περιοχής, μακάρι, διότι διακονείτε ένα λαό που έχει διαπλαστεί στον πόνο της θυσίας και στην θυσία του πόνου, που έχει φιλότιμο, που φέρει στο γενετικό υλικό του, στο DNA του, τις συνισταμένες της φυλής μας. Όπως και ο λαός αυτός θα πρέπει να αισθάνεται ευτυχής, διότι διακονείται από ανθρώπους που τον αγαπούν, που τον τιμούν, που αναζητούν τρόπους ώστε να αναδεικνύουν το αγαθό. Διακονείται από εσάς, αδελφέ Ιουστίνε, και τους καλούς δημάρχους και τους άλλους άρχοντας του τόπου. Όμως περισσότερο ευτυχής και ήσυχη είναι η μητέρα σας Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως, η οποία και στην προσφυγική αυτή επαρχία της έχει επικεφαλής ένα άξιο και στοργικό ποιμενάρχη, εσάς πολυφίλητε αδελφέ Άγιε Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Τέκνα ευλογημένα του Θεού, ο Πατριάρχης σας από την πόλη υψώνει τα χέρια του και σας ευλογεί. Σας ευλογώ με όλη μου τη καρδιά και σας διαβεβαιώ να το ξέρετε, να το φυλάσετε στις καρδιές σας, σαν γυρεύουν να πόλοι δακρύζουν την ορθόδοξη πίστη μας. Η ορθόδοξη πίστη μας ούχε άλλο. Τα τείχη της ελπίδος απόρθητα στέκουν εντός μας. Ζει Κύριος ο Θεός, ο οποίον θαυμάσια μόνος. Καλώ σας βρήκα. Για μένα είναι αυτό. Ευχαριστώ. Ακούσαμε τον Παναγιώτατο, τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο, με το γνωστό του ζεστό λόγο, γεμάτο ορθοδοξία, γεμάτο αγάπη για όλους, μίλησε στη σύντομη προσλαλιά του, εδώ κατά την υποδοχή του, στην Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Αυτή την ώρα κατευθύνονται εντός του Μητροπολιτικού Ναού, περνούν δηλαδή από το χώρο που βλέπετε, δίπλα, και θα κατευθυνθούν λοιπόν, θα μπουν στο εσωτερικό του Ιερού Ναού, όπου θα τελεστεί η δοξολογία που θα παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση πάντοτε. Για όσους συντονιστήκατε τώρα, παρακολουθείτε σε απευθείας μετάδοση από τον εκκλησιαστικό τηλεοπτικό σταθμό 4Ε, την επίσκεψη του Πατριάρχη, την παρουσία του Πατριάρχη εδώ στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκη, στην Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Με μια μικρή καθυστέρηση λόγω της κακοκαιρίας, λόγω των πολλών στάσεων της επίσκεψής του, όπως είπε και ο ίδιος ο Παναγιώτατος,
από το Άγιο Όρος μέχρι εδώ τη Θεσσαλονίκη, αφού σταμάτησε και στην Ορμήλια, στην Ιεραμονή. Βρίσκεται σήμερα στην Καλαμαριά, θα ακολουθήσει ένα γεμάτο πρόγραμμα, το οποίο ξεκινά από σήμερα στην ουσία και για τις επόμενες ημέρες, με επισκέψεις και εκδηλώσεις τόσο στο Δήμο Καλαμαριάς όσο και στο Δήμο Θερμαϊκού. Αυτή την ώρα κατευθύνονται τα βήματά τους, τους πάνε μπροστά στο χώρο που βλέπετε, όπου οι πιστοί έχουν συγκεντρωθεί. Εδώ είναι η Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, όπως βλέπετε κι εσείς. Καλωσορίσατε Παναγιώτατε, το πανό το οποίο έχει αναρτηθεί εκεί, για να καλωσορίσει τον πρώτο της Ορθοδοξίας μας, τον άνθρωπο που κλείνει 30 χρόνια στο πιδάλιο της Ορθοδοξίας. Και βέβαια η Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς χαίρεται και αγάλεται σήμερα για την επίσκεψή του. Ο Παναγιώτατος βρισκόταν στο Άγιο Όρος, όπου χωροστάτησε σήμερα το πρωί στην Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στο Πρωτάτο. Ακολούθησε η ιερά λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστί. Αναχώρησε και περνώντας από την Ορμήλια της Χαλκιδικής, έφτασε εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου σύμφωνα με το πρόγραμμα έγινε υποδοχή, με μια μικρή καθυστέρηση, το τονίζουμε ξανά, στην πλατεία Όπισθεν του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως από τους Δημάρχους Καλαμαριάς Θερμαϊκού. Είδαμε και τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, τον Απόστολο Τζικώστα, τον βουλευτή, τους βουλευτές Θεσσαλονίκης, φυσικά τον Υπουργό Μακεδονίας Στράκη, Σταύρο Καλαφάτη, εκπροσώπους του στρατού, του Ιερού Κλήρου, οι οποίοι δίνουν το παρόν, περίμεναν καρτερικά να υποδεχθούν τον Παναγιώτατο. Η επίσημη δοξολογία θα τελεστεί σε λίγα λεπτά, παρακολουθείτε τις στιγμές αυτές πάντοτε, ζωντανά από τον εκκλησιαστικό τηλεοπτικό μας σταθμό, από την 4Ε, και φυσικά θα μεταφερθούμε και στο εσωτερικό του Ιερού Ναού, του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού εδώ στη Νέα Κρίνη, στην Καλαμαριά, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Θα ακολουθήσει μετά στο Δημαρχιακό Μέγαρο, το οποίο βρίσκεται δίπλα, μια ειδική εκδήλωση, θα ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, και μετά στην Πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού, όπου ήδη είναι όλα έτοιμα. Θα παρακολουθήσετε και πάλι ζωντανά από τον εκκλησιαστικό τηλεοπτικό μας σταθμό, από την 4Ε, μια μουσική εκδήλωση προς τιμήν του Παναγιωτάτου, του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου. Ο Παναγιώτατος στο Άγιο Όρος λειτουργήσε με τους Σεβασμιότατους Μητροπολίτες Μιλήτου κ. Απόστολο, Γαλλίας κ. Δημήτριο, Πολιανής και Κιλκισίου κ. Βαρθολομαίου, ο οποίος τον συνόδευε σε όλο αυτό το ταξίδι του, και καθηγουμένους φυσικά ιερών μονών του Αγίου Όρους. Την Παρασκευή το απόγευμα έφτασε στο Άγιον Όρος, τον υποδέχτηκε και ο πρωτοεπιστάτης του Αγίου Όρους Γέρον Γεώργιος Βατοπεδινός, παρέστησε προσευχόμενος και ο Μητροπολίτης Καρπάθου και Κάσου κ. Αμβρόσιος. Τον Οικουμενικό Πατριάρχη, κατά την Θεία Λειτουργία που τέλεσε, προσφώνησε ο καθηγούμενος Ιεράς Μονής Γρηγορίου, όπου και βρέθηκε, Αρχιμανδρίτης Χριστόφορος, ο οποίος εξέφρασε τη χαρά του εκ μέρους όλης της Ιεράς Κοινότητας για την παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη. Ο Παναγιώτατος είπε αρκετές φορές και τόνισε τη χαρά του που βρέθηκε στο περιβόλι της Παναγίας και αρκετές φορές αναφέρθηκε στη μεγάλη αγάπη που το έχει. Επισκέφθηκε, να σημειώσουμε, το Άγιο Όρος για 8η φορά ο Παναγιώτατος ως Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος το απόγευμα της Παρασκευής έτυχε θερμής υποδοχή στη Δάφνη, στις Καριές, στη Μονή Ιβύρων, όπου και διανυκτέρευσε. Ως απλός ιερέας το Σάββατο το πρωί, ο Παναγιώτατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσιο της Παναγίας Πορταΐτισσας. Επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Καρακάλου, ήταν ο τρίτος σταθμός της επίσκεψής του, μετά τις Καριές και την Ιερά Μονή Ιβύρων. Είχαμε επίσκεψη στην Ιερά Μονή Μαγής της Λαύρας του Αγίου Όρους, πραγματοποίησε το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ το βράδυ του Σαββάτου ο Παναγιώτατος με τη συνοδεία του επισκέφθηκαν αρχικά το αντιπροσωπείο της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου στις Καριές του Αγίου Όρους και στη συνέχεια την Αθωνιάδα Σχολή. Εκεί έτυχε θερμής υποδοχής από όλους και ειδικά από τους ιεροσπουδαστές και τον πρωτεπιστάτη του Αγίου Όρους, Γέροντα Γεώργιο Βατοπεδινό. Στην είσοδο μάλιστα του αντιπροσωπείου της Μονής Εσφυγμένου, τον Παναγιώτατο υποδέχθηκε ο καθηγούμενος Μονής Εσφυγμένου, Γέρον Βαρθολομαίος, και η συνοδεία του. Προσκύνησε στο ναό, στη συνέχεια αντάλλαξε δώρα με τον καθηγούμενο και παρατέθηκε κέρασμα στο αρχονταρίκι εκεί. Βλέπετε τα λάβαρα των πολιτιστικών συλλόγων, καθώς έχουμε πάρα πολλούς συλλόγους εδώ στην Καλαμαριά. Για όσους γνωρίζουν, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη η προσφυγική αυτή περιοχή είναι γεμάτη από πολιτιστικούς συλλόγους, είναι γεμάτη από πολιτισμό, γεμάτη από ανθρώπους που δεν ξεχνούν τις ρίζες τους. Θα συναντηθεί άλλωστε τις επόμενες ημέρες με εκπροσώπους των προσφυγικών συλλόγων, των Δήμων Καλαμαριάς και Θερμαϊκού. Παρακολουθείτε τις εικόνες αυτές και από το εσωτερικό του Ιερού Ναού, του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού, αυτή την ώρα,
Βλέπετε ο κόσμος μπροστά στη Μητρόπολη, όπου έχουμε το μεγάλο αυτό πανό με το καλωσορίσατε στον Παναγιώτατο. Γύρω-γύρω στους κεντρικούς δρόμους παντού υπάρχουν καλαμαριώτισες, καλαμαριώτες, οι οποίοι βέβαια περιμένουν τον Παναγιώτατο για να τον υποδεχθούν με μεγάλη χαρά. Αυτή την ώρα λοιπόν κατευθύνεται, τον βλέπουμε μπροστά από τη σημαία, στην ουσία που βλέπετε, τόσο του Βυζαντίου αλλά και την Γαλανόλευκη. Εκεί έχουμε αυτή την ώρα τα αποκαλυπτήρια εικονογραφίας αφιερωμένη στην έλευση του Οικουμενικού Πατριάρχη. Βλέπετε και το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς και βέβαια η επίσημη δοξολογία στο εσωτερικό του Μητροπολιτικού Ναού. Τα αποκαλυπτήρια της εικονογραφίας με τη βασιλεύουσα σε αυτή, όπως αποκάλυψε στην 4Ε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, ήδη από την Παρασκευή, με τον Παναγιώτατο φυσικά, αλλά και με τον ίδιο να κομίζει αυτό το ταπεινό δώρο στον ίδιο. Αυτή τη στιγμή γίνονται τα αποκαλυπτήρια της εικονογραφίας αυτής. Είπαμε λοιπόν ότι έχουμε μια μικρή καθυστέρηση ως προς το πρόγραμμα, λόγω της κακοκαιρίας, λόγω των πολλών στάσεων. Να λοιπόν τα αποκαλυπτήρια, η εικονογραφία αυτή, η οποία πλέον θα κοσμεί τον Μητροπολιτικό Ναό εδώ, της μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Καλαμαριά. Ήδη στο εσωτερικό οι πιστοί ήδη έχουν πάρει τις θέσεις τους και εμείς θα μεταφερθούμε φυσικά, όπως έχουμε ήδη μεταφερθεί, βλέπετε αυτές τις εικόνες τώρα. Και αμέσως μετά θα διακόψουμε, για πολύ λίγο θα πάμε πίσω στα στούντιο της 4Ε, μετά την δοξολογία που θα παρακολουθήσετε, και θα συνδεθούμε ξανά με την Καλαμαριά για να παρακολουθήσετε τη μουσική εκδήλωση στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού, στην οποία συμμετέχουν η ορχήστρα, όπως είπαμε, του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης Μούσα, πλαισιωμένη από παραδοσιακά μουσικά όργανα και τη χοροδία της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς φυσικά, ενώ αφηγητής ήταν ο ηθοποιός Γρηγόρης Βαλτινός. Η μέρα κλείνει με επίσημο δείπνο προς τιμή του Πατριάρχη από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα. Όλα είναι γιορτινά, όλα είναι χαρμόσυνα εδώ στην Ιερά Μητρόπολη, στην περιοχή της Καλαμαριάς, όπως βλέπετε κι εσείς, μπορείτε να δείτε, και άνθρωποι οι οποίοι έφτασαν από κάθε γωνιά, τόσο του νομού Θεσσαλονίκης, αλλά και της Μακεδονίας γενικότερα, όπως μας λέγανε πριν, για να δουν τον Παναγιώτατο από κοντά. Ο Παναγιώτατος, ο οποίος στην ουσία πήγε στο Άγιο Όρος και επέστρεψε ξανά στη Θεσσαλονίκη, αφού πραγματοποίησε βέβαια την προηγούμενη εβδομάδα και πάλι αρκετές επισκέψεις στην Θεσσαλονίκη, έφυγε για το Άγιο Όρος, για το περιβόλι της Παναγίας και επέστρεψε ξανά σήμερα εδώ για να επισκεφθεί την Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Και τώρα στο εσωτερικό λοιπόν θα μεταφερθούμε για να παρακολουθήσουμε στις οθόνες μας ζωντανά πάντα την επίσημη δοξολογία. Και βέβαια να πούμε ότι ο εκκλησιαστικός τηλεοπτικός μας σταθμός θα είναι παρόν, θα δώσει το παρόν σε όλες τις επισκέψεις σχεδόν του Παναγιωτάτου, του Οικουμενικού Πατριάρχη, τις επόμενες ημέρες. Θα έχετε την ευκαιρία να τις δείτε, είτε ζωντανά είτε μαγνητοσκοπημένες, από τη συχνότητά μας. Φυσικά, δίνουμε το παρόν πάντοτε στα μεγάλα εκκλησιαστικά γεγονότα, δεν θα μπορούσε διαφορετικά να γίνει άλλωστε. Έτσι και τώρα λοιπόν, αύριο Δευτέρα, ο Πατριάρχης θα παραβρεθεί σε θεμελίωση πάρκου στην Καλαμαριά, ένα σημαντικό έργο που προωθεί ο Δήμος για άτομα με αναπηρία, το πάρκο των αισθήσεων. Ενώ με λίγο μετά τις 11 θα επισκεφθεί το 23ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς, θα ξεναγηθεί σε μια έκθεση φωτογραφίας με θέμα Καλαμαριά 100 χρόνια προσφυγούπολη. Θα πραγματοποιηθεί και παρουσίαση των δομών του Δήμου, Ιστορικού Αρχείου Καλαμαριάς Προσφυγικού Ελληνισμού και Μουσείου Φωτογραφίας Χρήστου Καλεμκερή. Στη συνέχεια θα παραβρεθεί στα εγγένεια επαιτειακής έκθεση ζωγραφικής Ελλήνων ζωγράφων σε πολυχώρο τέχνης του Δήμου Καλαμαριάς, στη Νέα Κρίνη, στην Οδό Πλαστήρα. Ενώ το απόγευμα θα επισκεφθεί τα πολυμαντήρια της Καλαμαριάς, ένα τόπο με συμβολισμό όπως καταλαβαίνετε, αφού εκεί έφτασαν οι πρώτοι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, ξεριζωμένοι άνθρωποι από την πατρίδα τους. Και βέβαια η συνέχεια την Τρίτη αλλά και την Τετάρτη σε άλλες περιοχές, στην Επανομή αλλά και στη Νέα Μηχανιώνα. Παναγιώτατος αυτή την ώρα στο Ιερό Βήμα.
Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω,
δόξα Πάτρι και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ονομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίαστας τας ταινίας ημών, ένε και εν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πάτρι και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Oh.
των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεώμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου. Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρίου δεηθώμε. Ευχαριστούμε Συ Δέσποτα των Απάντων, ποιμήν και αμνέ του Θεού, ότι η ηξίωσας ημάς καταφθάσε ασφαλής εν τη Ιερά Μητροπόλη ταύτη. Ιδού συναγωγή λαού μεγίστη εκύκλωσεν ημάς, εις το υπαντήσε ημάς, ως ποτέ σε εν τη Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ. Κύκλος συνήχθη η κληρονομία σου, ως τα νοσία επιτιόρνηθη, φωνές δε εσίες και κυμβάλεις, σε ανυμνή επί τη ελεύση ημών εν αυτή. Δοξάζομεν σε Κύριε ουρανού και γης και πάσης κτίσεως δημιουργέ, δια τα εμπνεύματι τέκνα ημών εν τη ιερά ταύτη Μητροπόλη, ότι εσύ φιλόθεα, φιλόχριστα, φιλάγια, φιλογενή, εν σεβασμό αφοσιώσει και αγάπη ιστάμενα, αντικρίτης Μητρός ημών, μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ως και του ταπεινού προσώπου ημών του Πατριάρχου αυτών. Εν καιρής δισχυμέρης οι πρόγονοι αυτών, ως και ταύτα, εφύλαξαν οδούς σκληράς δια το όνομά σου και το όνομα της Μητρός Εκκλησίας, φέροντα την κληρονομίαν των πατέρων αυτών, ού κυρνήθησαν την παρακαταθήκην, αλλά διεφύλαξαν αυτήν και εκκληροδότησαν ως πολύτιμον Μαργαρίτην εις τα έγγωνα αυτών. Διό εν διευσήμω ταύτη ημέρα και εν εκκλησία πληθούσι, υψούμεν χείρας ηκέτιδας προσέ των Θεών των Πατέρων ημών και εν κατανοίξει βοόμεση. Φύλαξον Κύριε, τον ποιμένα και την ποιμνην ταύτην από παντός πειρασμού, κινδύνου, επιβουλής και στερήσεως. Απάλλαξον αυτήν από λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, επιδρομής αλλοφύλων, πολέμου και πανδημίας. Εκρίζωσον από αυτής τας πικράς ακάνθας της διαιρέσεως, του σχίσματος, της φατρίας, της αποστασίας. Ευλόγησον αυτήν εν βάση ευλογία πνευματική, χάρισε αυτή η ευλογία ουράνιον, ειρήνην επίγειον, ενότητα εκκλησιαστικήν, πρόοδον κοινωνικήν, καιρούς ειρηνικούς, οδούς ασκανδάλους. Διατήρησον αυτήν εν ενότητη με θυμών, ως τα κλίματα τη αμπέλο, και ανάδειξον αυτήν εις λιμένα εύδιον και πεδίον ευσκιόφιλων. Νήσθητη δέσποτα και των ψυχών, πάντων των και κοιμημένων προπατώρων αυτών, πάπων, προπάπων, μαμών, πατέρων, μητέρων, αδελφών, τέκνων, αναδόχων, εν τη πίστη και ανάπαυσον αυτούς εν τη επουρανίω σου βασιλεία. Ότι σύ ο Θεός ημών και σύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και ζωοποιό σου Πνεύματι εις τους αιώνας. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων,
των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίου και Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ευγενίου του Τραπεζουντίου, προστάτου Πρεπεδίου, των Οσίων ξανένων και ευχαριστίαν αναπέμπομεν εν εφροσύνη και αγαλιάση προς τον Παντεπίσκοπον και Μέγαν Αρχιερέα Ιησού Χριστόν δια την υψηλήν επίσκεψην της αυτού Θεωτά της Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου ημών Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου. Εκ μέρους του Κυρίου Πρωθυπουργού και της ελληνικής κυβερνήσεως παρακαλείται ο Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης κύριος Σταύρος Καλαφάτης να απευθύνει χαιρετισμό. Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Παναγιώτατο κύριο Βαρθολομαίο στην Καλαμαριά. Αυτή τη γωνιά της Θεσσαλονίκης που υποδέχθηκε πριν έναν αιώνα τους πρόσφυγες από τον Πόντο, τη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη. Παναγιώτατε, είχα τονίσει και στη συνάντησή μας πριν δύο μέρες στο Δικητήριο ότι στην Καλαμαριά, την Θεσσαλονίκη, σε όλη τη Μακεδονία δεν σας βλέπουμε ως φιλοξενούμενο, αλλά ως τον αληθινό οικοδεσπότη. Θα βρίσκετε πάντα τις πόρτες της καρδιάς μας ανοιχτές. Και θα έχουμε πάντα ανοιχτά τα αυτιά μας και την ψυχή μας αυτές τις δύσκολες μέρες που περνά η γειτονιά μας στην φωνή σας. Φωνή της χριστιανοσύνης, της αγάπης, της καταλλαγής. Φωνή που έχουμε τόση ανάγκη να ακούμε και είναι υπέρ ποτέ αναγκαία, υπέρ ποτέ χρήσιμη. Ο λόγος σας λόγος καθαρός φωτίζει τις πτυχές εκείνης της ανθρώπινης ύπαρξης για τις οποίες οι αρχαίοι πρόγονοί μας διαστόματος μενάνδρου είπαν «Ως χάρη ενεστεί άνθρωπος όταν άνθρωπος ή». Τι ωραίο πλάσμα είναι ο άνθρωπος όταν είναι άνθρωπος. Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός από την πρώτη ημέρα της ανάληψης της διακυβερνήσεως της χώρας έδειξε το ενδιαφέρον και η συνεργασία με το Οικουμενικό Πατριάρχη αποτελούν θέματα υψίστης προτεραιότητας. Από τη θέση του Υφυπουργού Εσωτερικών αρμοδίου για ζητήματα Μακεδονίας και Θράκης, θα ήθελα να σας καλωσορίσω ξανά στην Καλαμαριά, στην καλή μεριά, στην σκάλα μεριά των Βυζαντινών. Παναγιώτατε, καλώς ήρθατε. Προσκαλείται ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, κύριος Απόστολος Τζιτζικώστας, να απευθύνει χαιρετισμό. Παναγιώτατε, σας υποδεχόμαστε με ευλάβεια και βαθιά αισθήματα σεβασμού και εκτίμησης. Σας καλωσορίζουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, την πρωτεύουσα της Μακεδονίας και ειδικότερα στην Καλαμαριά, στην καρδιά μιας πόλης στην οποία η Ορθοδοξία έχει βαθιές ρίζες, δυναμικό παρόν και φωτεινό μέλλον.
και οφείλει πολλά για αυτό το λαμπρό παρόν και μέλλον στους άξιους και εμπνευσμένους καθοδηγητές της Ορθόδοξης πίστης μας, στους σπουδαίους ιεράρχες μας και βέβαια στο σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς Ιουστίνο, που με το πολυδιάστατο ποιμαντικό έργο του χαρίζει απλόχερα το φως της ελπίδας, που με το ανθρωπιστικό του έργο στέκεται πάντα δίπλα στην οικογένεια, στα παιδιά και τους νέους, στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Χρωστάμε πολλά στην Εκκλησία μας, όπως χρωστάμε πολλά ως περιφέρεια, ως πόλη, ως κοινωνία, στους αδελφούς μας, τους Έλληνες του Πόντου και της Μικράς Ασίας. Στους ξεριζωμένους δηλαδή Έλληνες πρόσφυγες, στους οποίους αναφερθήκατε, οι οποίοι έφεραν βαθιά στην καρδιά τους την πίστη και παρά τα ανυπέρβλητα προβλήματα που συνάντησαν στον δρόμο τους, κατάφεραν να μεγαλουργήσουν και να συμβάλλουν καθοριστικά ολόκληρο τον αιώνα που προηγήθηκε στην ανωδική πορεία της Μακεδονίας και της Ελλάδος. Πριν από λίγες μέρες τιμήσαμε τα αθώα θύματα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, ενώ φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή, δύο τραγωδίες που όχι απλώς σημάδεψαν το έθνος μας, αλλά αποτελούν τις μεγαλύτερες καταστροφές της Ελλάδος από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Η επίσκεψή σας όμως, Παναγιώτατε, ειδικά σε αυτή τη χρονική στιγμή, μας δίνει όλους δύναμη και υπενθυμίζει ότι το γένος μας θα έχει πάντα ως κυβωτό του την πίστη και ότι η Ορθοδοξία και ο ελληνικός κόσμος πάντα θα εκφράζουν την οικουμενικότητα. Όπως οι πρόγονοί μας, έτσι και εμείς, θα συνεχίσουμε να προσβλέπουμε στην κεφαλή της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας και προσβλέπουμε ειδικά σε εσάς, τον Οικουμενικό Πατριάρχη μας, σε αυτές τις κρίσιμες ώρες για ολόκληρο τον κόσμο και για την πατρίδα μας. Παναγιώτατε, στα 30 χρόνια της διακονίας σας, το έργο και η προσφορά σας είναι πραγματικά ανεκτίμητα. Όλες οι παρεμβάσεις σας ήταν και είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αξιών. Με τον λόγο σας απευθύνεστε στον άνθρωπο και σε ό,τι πιο ουσιαστικό και πολύτιμο διαθέτει, πέρα από διακρίσεις. Με το παράδειγμά σας διδάσκετε την καρτερικότητα, την ταπεινοφροσύνη και την ισχυρή πίστη. Είναι οι αρετές και τα ιδανικά που συναντάμε σε όλες τις σπουδαίες προσωπικότητες του ελληνισμού, στους μεγάλους ιεράρχες και θεμελιωτές της Ορθοδοξίας μας. Είναι οι αρετές αυτές, οι αξίες και τα ιδανικά με τα οποία πορεύεστε όλα αυτά τα χρόνια, έχοντας σπουδαία επιτεύγματα ακόμη και στο πιο δύσκολο περιβάλλον, όπως την πρώτη μετά από 9 δεκαετίες θεία λειτουργία που τελέσατε στην Παναγία Σουμελά το 2010 στην Τραπεζούντα, την οποία είχα την τιμή και την ευλογία να παρακολουθήσω από κοντά. Μια ιστορική εξέλιξη, τότε που ήχησαν και πάλι οι καμπάνες και τα σήμαντρα του πιο ιστορικού μοναστηριού, του συμβόλου του ποντιακού ελληνισμού. Η εξέλιξη αυτή ήταν ο καρπός του αδιάκοπου αγώνα σας, του αγώνα που διεξάγεται επί 30 ολόκληρα χρόνια. Παναγιώτατε, με αυτές τις σκέψεις και εκφράζοντας τα συναισθήματα όλων των Μακεδόνων, σας καλωσορίζω και πάλι. Έχω την απόλυτη βεβαιότητα ότι η παρουσία σας δεν θα είναι για όλους εμάς μόνο έντονα συγκινησιακή, αλλά θα αποβεί δημιουργική και γόνιμη για όλους μας. Καλώς ορίσατε. Ακολουθεί υπό το Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ημών Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κυρίου Ιουστίνου, λόγος υποδοχής της αυτού Θεοτάτης Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου. Συναντήσαμε τον Πατριάρχη, οι δύο δήμαρχοι της Μητροπόλεως και η ταπεινότης μου στην αυλή του ναού του Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου. Όταν μας αντιλήφθηκε, ένα πλατή ανατολίτικο χαμόγελο απλώθηκε στο πρόσωπό του. Μας καλωσόρισε εγκάρδια και μας παρότρινε να τον ακολουθήσουμε στο ναό. Σε λίγο θα κινούσε η Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων.
Ο Πατριάρχης με γοργό βηματισμό εισήλθε στον Άρθικα, προσκύνησε τις εικόνες. Τις ασπάστηκε θερμά, όπως ασπάζεται η μητέρα το παιδί της, που αγοροξυπνημένο φεύγει από το σχολείο του. Και στη συνέχεια, λιτά και συνάμα μεγαλόπρεπα, κατέλαβε τη θέση του στο παραθρόνι. Ο εντεταλμένος κληρικός μας οδήγησε ακριβώς απέναντί του. Στο ναό βρισκόμασταν ελάχιστοι, ο χωροστατών πατριάρχης, η λειτουργή, ιερεύς και διάκονος, οι δύο ψάλτες με δύο βοηθούς τους, κάποιοι κληρικοί της Πατριαρχικής Αυλής και μετρημένοι στα δάκτυλα των δύο χεριών λαϊκοί. Αυτό όμως κανέναν από τους παρόντες δεν εμπόδισε να τελούν την εσπερινή θυσία που κατά την τάξη της Σαρακοστής τελείται το πρωί εύτακτα και εύμορφα. Η θέση που στεκόμουν μου έδινε την άνεση να βλέπω τον Πατριάρχη άνετα και άμεσα. Τον παρακολουθούσα σχολαστικά, κάποιες φορές και αδιάκριτα. Πάντα μ' αρέσει να βλέπω και να παρατηρώ τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Ο τρόπος που κινείται, που ομιλεί, που σιωπά, που δακρύζει, που χαμογελά, που προσεύχεται, που στέκεται, που παραστέκεται, αποτελεί σύνοψη του παραδεδομένου εδώ και αιώνες πατριαρχικού ήθους και ύφους. Αυτού του ήθους που δημιούργησε συνόδους, που συγκαλεί συνόδους, που απεκάλυψε, διατύπωσε και διαφύλαξε δόγματα, που συγκρότησε εκκλησίες αυτοκέφαλες, που δημιούργησε ιστορία, πολιτισμό, τρόπο υγιούς εκκλησιαστικής ζωής. Αυτού του ήθους που την Οικουμένη εστήριξε και συνεχίζει να στηρίζει. Αυτό λοιπόν έγινε και τούτη την φορά, την Τετάρτη πρώτης μεγάλης εορτής των Βαΐων, στο ναό του Μεγαλομάρτυρα Γεωργίου. Μετέλαβα το ήθος της Μεγάλης Εκκλησίας από τα χέρια του πρώτου της, του Πατριάρχου Βαρθολομαίου. Παρατηρούσα λοιπόν με σεβασμό και δέος το πρόσωπο του Πατριάρχη, τις κινήσεις του, την εστεναγμή σαλαλή της προσευχή του, την εύλαλη σιωπή του. Κάθε δέησή του ήταν μια μυσταγωγία στο μυστήριο της Εκκλησίας. Κάθε κίνησή του αποτελούσε εισοδικό στην σταυραναστάσιμη ζωή του ευσεβούς ημογένους. Μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα αισθάνθηκα, έτσι τουλάχιστον νομίζω, ότι έγινα μέτοχος κατάτι της ζωής του, του πόνου του, των αγωνιών του, των πόθων του, της χαράς του. Κυρίως όμως ένιωσα την ευθύνη του. Ευθύνη που δεν την διεκδίκησε, ούτε την σφετερίστηκε, αλλά την έλαβε ως αποστολή από συνόδους οικουμενικές. Ευθύνη να είναι αυτός ο πρώτος των πρώτων αρχιερεύστων του Θεού Εκκλησιών, διακονικά και όχι εξουσιαστικά, καινοτικά και όχι κυριαρχικά, θυσιαστικά και όχι καταδυναστευτικά. Πόσο στα αλήθεια βάρος φέρει πάνω του ο Πατριάρχης, έχοντας αυτήν την τιμή και συνάμα τη βαριά ευθύνη να είναι ημέριμνα πασών των Εκκλησιών. Όταν πρέπει ο της Κωνσταντινούπολης Αρχιεπίσκοπος να οργανώνει, να συντονίζει, να συμφιλιώνει, να θεραπεύει τα των λοιπόν Εκκλησιών προβλήματα και θέματα, εν κόπο και μόχθο και αγρυπνίες πολλάκης, εις βάρος τις περισσότερες φορές του δικού του οίκου, του Πατριαρχείου του, αλλά και της υγείας του και της σωματικής του ακόμη ακεραιότητος. Αισθάνθηκα επίσης τον πόνο του, έναν βαθύ πόνο, αλάλητο, για όλα αυτά που ζει και υφίσταται ως απόρρια αυτής της υψηλής διακονίας. Ίσως και αυτός θα μπορούσε να πει το του Μεγάλου Αποστόλου Παύλου ότι στη διακονία των Εκκλησιών έζησε εν κινδύνης εγγένους, κινδύνης εξεθνών, κινδύνης εν ερημία, κινδύνης εν θαλάσσι, κινδύνης εν ψευδαδέλφης, και να προσυπογράψει και ο Πατριάρχης το του Αγίου Προκατόχου του Γρηγορίου του Θεολόγου και έκμικα μαχόμενος φίλης και εχθρής. Είδα όμως και θαύμασα την χάρη του Θεού να εσκηνώνει υπερεκπερισσού στο ισχνό και λοιπό σαρκοδέμας του Πατριάρχου και να τον ενισχύει δυνάμει πολύ. Αυτή η χάρη που τον ήρπασε από την αγκαλιά των ευσεβών γονέων του Χρήστου και Μερόπης, αιωνία του συμνήμη, και τον εμπιστεύθηκε στην μεγάλη αγκαλιά της Μητρός Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Αυτή
η ίδια χάρις τον συντηρεί ακμαίο και ισχυρό και τον μεταμορφώνει σε στήλο υπομονής, σε βράχο καρτερικότητος, σε πηγή συγχωρητικότητος, σε σημείο εκκλησιαστικής κανονικότητος. Πώς αλλιώς μπορεί να εργάζεται σε αυτήν την ηλικία αδιάκοπα, να περιοδεύει εκκλησίες και λαούς ασταμάτητα, να λειτουργεί στα μυστήρια του Χριστού ακόρεστα, να συναναστρέφεται ανθρώπους ακούραστα, να μοιράζει την ζωή και την καρδιά του, ακόμη και τα λιγοστά χρήματά του αφιδόλευτα, να ζει σε ένα μικρό κελί του πρώτου και μεγάλου μοναστηριού των Πατριαρχείων, ασκητικά και κοινοβιακά, σαν καλόγερος, να διαθέτει λίγα υπάρχοντα, να δέχεται συνεχόμενα ύβρις, μειώσεις, απειλές ακόμα και για τη ζωή του και να μην ταράσεται. Βλέποντας τον Πατριάρχη γονατιστό και να έχει ενώσει την κεφαλή του με το δάπεδο του Ναού του Αγίου Γεωργίου κατά την περιφορά των τιμίων προηγιασμένων δώρων, θυμήθηκα ότι σε ερώτησή μου πώς ανακαινίζει την νεότητά του και τη δύναμή του παρά το γύρας του, αυτός χωρίς να μου απαντήσει με λόγους, ύψωσε τα μάτια του και τον δείκτη του χεριού του στον ουρανό. Πράγματι, αυτή είναι η πηγή της δυνάμεως του Πατριάρχου Βαρθολομαίου, η χάρις του Θεού, που τα ασθενή θεραπεύει και τα ελείποντα αναπληρεί. Μ' αυτήν εξήλθε από το μικρό του νησί την Ήμβρο προς τον κόσμο και προς την Εκκλησία. Μ' αυτήν ανδρώθηκε κάτω από τους στόλους της μεγάλης σχολής της Χάλκης και του Αϊφεγγούς Φαναρίου. Μ' αυτήν πραγμάτωσε το έργο του. Μ' αυτήν συνεχίζει σταυραναστάσιμα να πορεύεται. Παναγιώτατε Αρχιεπίσκοπε Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικέ Πατριάρχα, Πάτερ Αυθέντα και Δέσποτά μας, Κύριε μη Κύριε Βαρθολομέ, χρησιμοποιώντας αυτές τις μνήμες και εμπειρίες από το τελευταίο προσκύνημά μας στην πόλη των ονείρων μας Κωνσταντινούπολη και στις αυλές της Μητρός Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας ως δοξαστικό εισοδικό στην δική σας ευλογημένη είσοδο στην Προσφυγούπολη της Καλαμαριάς και στην Ιερά Μητρόπολη μας, δοξάζοντας δε τον Τριαδικό Θεό, τον Χορηγό Παντός Αγαθού, ευγνωμόνος αναφωνώ και εγώ, ο ταπεινός επίσκοπος του τόπου, μαζί με τους παρισταμένους εν Χριστώ αδελφούς αρχιερείς, τον Ιερό Κλήρο, τους άρχοντες της περιοχής και τον ευσεβή λαό, το ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Καλώς ήλθατε, Παναγιώτατε, στην προσφυγική Καλαμαριά μας και στη Μητρόπολη μας. Χριστός Ανέστη. Με αυτόν τον αναστάσιμο χαιρετισμό, που γλυκαίνει τα χείλη και την καρδιά και αναπτερώνει τις ελπίδες, σας υποδεχόμαστε, τιμιότατε Πάτερ μας, εσάς και την ευλογημένη συνοδεία σας, στον τόπο μας και στα σπιτικά μας, στις εκκλησιές και στα δημόσια κτίρια μας, στα σχολιά και στις πλατείες μας, στις καρδιές μας. Σας υποδεχόμαστε στην προσφυγική Καλαμαριά μας, στην πόλη του αστέγου Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου και στον εύμορφο Θερμαϊκό μας, στον τόπο που πριν 100 χρόνια εγκαταστάθηκαν οι ξεριζωμένοι δια της βίας πρόγονοί μας, τα τέκνα σας στην Ανατολή, τα δικά σας τέκνα, τα οποία πρόσφυγες, φτωχοί, αδύναμοι, με μόνη περιουσία τους τα ιερά τους και μόνη κληρονομιά τους τα ιδανικά του γένους, ρίζωσαν σε αυτά τα χώματα, στα τσαμούρια της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, με αμέτρητους πόνους, με πολλή υδρότα, με αιματηρό αγώνα, με βαριά υπομονή, δημιουργώντας τις περιζήλευτες αυτές σύγχρονες πόλεις. Σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου οι γηγενείς Ρωμοί, οι εντόπιοι, κράτησαν ψηλά το λάβαρο της Ρωμιοσύνης σε καιρούς δίσεκτους που για την πίστη τους θυσίασαν και τη ζωή τους, όπως ο ευκλεής γόνος του ντοπιοχωρίου της επανομής Αργύριος Ανεομάρτης, που παρέμειναν αφοσιωμένοι στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και στην Ελλάδα, αποκρούοντας στεναρά τις δόλιες βουλές της Βουλγαρικής Εξαρχίας. Σας υποδεχόμαστε σε ημέρα πικρή, αφού σήμερα μνημονεύουμε και θρηνούμε την άλωση της πόλης των πόλεων της Αγίας Κωνσταντινουπόλεως.
Αυτός ο λαός που σαν ποτάμι ξεχύθηκε στους δρόμους της Καλαμαριάς να σας υπαντήσει, που σας ανέμενε επί δύο και πλέον ώρες μέσα στο ψηλόβροχο και στην υγρασία για να σας αντικρίσει, να λάβει την ευχή σας, είναι λαός που σας αγαπά αληθινά, σας σέβεται πολύ, σας αγαπά, σας τιμά ανυπόκριτα. Και τούτο συμβαίνει όχι εξ ανάγκης ή βίας, αλλά αυθόρμητα, όπως αυθόρμητα χτυπάει η καρδιά και αναπνέουν οι πνεύμονές μας. Παναγιώτατε, τούτος ο λαός που σας υποδέχεται ένα αλλαγμό, μέσα στο γονιδίωμά του, στο DNA του, έχει το Πατριαρχείο και τον Πατριάρχη του. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης και το Πατριαρχείο αποτελούν τα δομικά στοιχεία της ύπαρξής του, που συνθέτουν και συγκροτούν το ευσεβές γένος των Ρωμιών, την ράτσα μας. Δηλαδή, και που χωρίς αυτά τα δομικά στοιχεία, Ρωμιοσύνη και Ελληνισμός δεν μπορεί να υπάρξουν. Γι' αυτό, η σημερινή υποδοχή σας, όπως και κάθε υποδοχή σας, στην γλυκητά τη Μακεδονία μας και στην γαλανόλευκη πατρίδα μας Ελλάδα, δεν εμπεριέχει στοιχεία τυπικής κοσμικής αυροφροσύνης, ούτε καν περικλείεται στα όρια μιας τυπικής εκκλησιαστικής τελετής. Αντιθέτως, κάθε υποδοχή σας ξεπερνά τον τόπο και τον χρόνο, γιατί τον καταλύει, αφού μεταβάλλεται σε λιτανία ζώντων και κεκοιμημένων. Σήμερα μαζί σας, Παναγιώτατε, υποδεχόμαστε και λιτανεύουμε όλη την λαμπρή χωρία των Αγίων Προκατόχων σας Πατριαρχών, τους συλλόγους των λαμπρών αυτοκρατόρων και αυτοκρατορισών, τους χορούς των Θεοφόρων Πατέρων των Συνόδων, τις τάξεις των γενναίων ομολογητών, τα συστήματα των οσίων μοναχών και μοναζουσών, τους δήμους του απλού πιστού λαού της αυτοκρατορίας. Και κοντά σε αυτούς σήμερα υποδεχόμαστε μαζί σας όλους τους προγόνους μας, τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας. Αυτούς που τα λείψανά τους εσπάρισαν ως βοτάνη στα χώματα των πατρίδων της Ανατολής και που αναμένουν την κοινή Ανάσταση και την δικαίωση. Όλους αυτούς, όλους εμάς, μας εσαρκώνει και ζωογονεί η δική σας παρουσία, Παναγιώτατε. Είναι λοιπόν αδύνατον η σημερινή παρουσία σας να περιορίζεται στα στενά όρια του τόπου και του χρόνου και να εξαντλείται σε ρηχούς, τυπικούς και ανούσιους λόγους θαυμασμού για το πρόσωπό σας και σε στυλιζαρισμένες και καλοτακτοποιημένες εκφράσεις τάχα σεβασμού. Η παρουσία σας σήμερα, Παναγιώτατε, ήδη μετεβλήθη σε πανηγύρι ζωής. Γι' αυτό, παρότι η μέρα απαιτεί τον θρήνο, εμείς εορτάζουμε και πανηγυρίζουμε, όπως ακριβώς την Μεγάλη Παρασκευή, που ενώ ο Μέγας Νεκρός βρίσκεται στον Άδη και εμείς θρηνούμε, συνάμα πανηγυρίζουμε. Θρηνούμε την ταφή, πανηγυρίζουμε τη βεβαία ελπίδα της Αναστάσεως. Έτσι και σήμερα, θρηνούμε την πτώση της πόλης, αλλά εορτάζουμε την ελπίδα της Αναστάσεως της. Παναγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα, στα 31 χρόνια που ο Χριστός μας σας έθεσε επί την λιχνία της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, για να φωτίζετε με το φως του Χριστού ολόκληρον τον κόσμο, σίγουρα δοκιμάσατε πειρασμούς, θλίψεις, πόνους, απογοητεύσεις, προδοσίες, εγκαταλείψεις. Εξίσου είμαι βέβαιος ότι γευθήκατε και χαρές, λιγότερες χαρές, αλλά σημαντικές χαρές. Άλλωστε, αυτός είναι ο κλήρος των ποιμένων, να πονούν περισσότερο και να χαίρονται λιγότερο. Αυτή όμως, η φαινομενική αδικία είναι η τιμή με την οποία τιμήθηκαν από τον Χριστό και την Εκκλησία Του. Να είναι κατεξοχήν μιμητές της ζωής του Χριστού, μαζί Του πάνω στο Σταυρό, μαζί Του και κάτω στον τάφο, μαζί Του και στην Ανάστασή Του. Σας ομολογώ, Παναγιώτατε και υπερτιμιώτατε Δέσποτά μου, όταν σας σκέφτομαι, όταν προσεύχομαι για σας, όταν με καμάρι και χαρά σας μνημονεύω στην προσκομιδή και στην Θεία Λειτουργία, η εικόνα που προβάλλει μπροστά μου είναι του εσταυρωμένου Πατριάρχου, αυτού που περί ημών οδυνάται και περί ημών πάσχει.
Πώς όμως άλλος θα μπορούσε διαφορετικά να γίνει, όταν ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και κάθε Οικουμενικός Πατριάρχης από την πτώση και μετά διακονεί μια εσταυρωμένη εκκλησία. Κάποιοι αδελφοί σας, που δυστυχώς τις ημέρες μας έγιναν περισσότεροι, χλέβασαν το σταυρό σας και ονείδησαν τη σταυρική ατιμία σας. Μεταποιώντας ασεβώς την ορθόδοξη πίστη σε κοσμικό φρόνημα και μεταβάλλοντας την εκκλησιαστική ζωή σε ζωή της επιβολής των αριθμητικά πολλών στους λίγους, των ισχυρών στους αδυνάτους, των πλουσίων στους φτωχούς, των ευσεβών σε εισαγωγικά στους ασεβείς πάλι σε εισαγωγικά, εμπέζουν το σταυρό σας και διεκδικούν μέρος ή καθ' ολοκληρίαν τα ημάτια και τον ηματισμό σας, με τα οποία ενέδισαν εσάς και τους προκατόχους σας εδώ και αιώνες οι πατέρες μας στις Οικουμενικές Συνόδους. Λησμόνησαν μάλλον ότι η Εκκλησία μεγαλύνεται στην ατιμία και στους διωγμούς, ότι ο Κύριος πρόβαλε τη μικρά ζύμη και το μικρό πίμνιο ως ασφαλή τρόπο υπάρξεως των πιστών και της Εκκλησίας, ότι η αλήθεια δεν παίζεται στα ζάρια, ούτε διαμοιράζεται, ότι ο θρόνος των ποιμένων είναι η Φάτνη και ο Γολγοθάς, ότι το φρόνημα των ποιμένων είναι κενωτικό, ότι ο Κύριος χαρίζει την χάρη του στους ταπεινούς και αντιτάσσεται στους υπερηφάνους. Τι κρίμα να λησμονούν τόσο εύκολα τον ευεργέτη τους και να του προσφέρουν αντί μάνα χολή. Παναγιώτατε, θρόνος σας είναι ο σταυρός σας, δόξα σας είναι η πτωχία σας, δύναμή σας είναι η αγάπη σας, πλούτο σας είναι το μικρό πίμνιό σας. Είναι όλοι αυτοί, οι λίγοι και αμέτρητοι, όπως συχνά αναφέρεται, που έχουν την ειδική από τον Θεό χάρη, να έρουν τον Χριστό ζυγό του Κυρίου, τον σταυρό τους εν υπομονή, εκεί στην Κωνσταντινούπολη, στην Αγία Κωνσταντινούπολη, στην πτωχή Κωνσταντινούπολη, στην ταπεινή Κωνσταντινούπολη. Ευτυχώς που υπάρχει η Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως για να μας ξυπνά από τον λίθαρχο της εκοσμίκευσης και βιωματικά να μας υπενθυμίζει το μεγαλείο της θυσίας του Σταυρού και το θαύμα της Ανάστασης. Ταπεινή συνοδοιπόροι σας δηλώνουμε και εμείς σήμερα στην οδό αυτή, Κυριναίοι του δικού σας Σταυρού. Κωνσταντινούπολης, Κωνσταντινούπολης, εάν επιλάθομαι σου, επιληστεί η δεξιά μου, κολληθεί η γλώσσα μου, το λάριγγί μου, εάν μη σου μνηστώ. Σεβασμιότατε εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου, Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Κυρίου Ιερονύμου και της περί αυτών Ιεράς Συνόδου Μητροπολίτα Σιδηροκάστρου, κύριε Μακάρη, σεβασμιότατη και θεοφιλέστατη Άγιοι αδελφοί, κύριε εκπρόσωπε του Πρωθυπουργού της πατρίδος μας Κυριάκου Μητσοτάκη και της ελληνικής κυβέρνησης και της Βουλής των Ελλήνων, κύριε Περιφερειάρχα, Αντιπεριφερειάρχα Κεντρικής Μακεδονίας, στρατηγέ εκπρόσωπε του Αρχηγού ΓΕΣ, κύριοι και κυρίες βουλευτές, κύριοι και κυρίες δήμαρχοι, ελογιμότατε κύριε Πρίτανη, εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος μας, ελογιμότατοι κυρίες και κύριοι καθηγητές, σεβαστοί πατέρες, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων, λοιποί αδελφοί, άπαντες επίσημοι και αγαπητοί, σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για την παρουσία σας σήμερα στην υποδοχή του Οικουμενικού μας Πατριάρχου. Παναγιώτατε, και πάλι σας καλωσορίζουμε στην προσφυγική Μακεδονική Μητρόπολη μας. Οι ημέρες που θα παραμείνετε κοντά μας, ευχόμαστε να είναι ειρηνικές, χαρούμενες και κατά το δυνατόν ξεκούραστες. Τα έτη σας δε να είναι πολλά, γεμάτα με υγεία και χαρά. Καλώς ορίσατε στο σπιτικό σας. Ιερότατε Μητροπολίτα Σιδηροκάστρου, κύριε Μακάρη, εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου αδελφού Αρχιεπισκόπου και της περί αυτών Ιεράς Συνόδου, ιερότατε αδελφέ Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, ποιμενάρχα της Θεοσώστου Ταύτης Επαρχίας, κύριε Ιουστίνε, και λοιποί
Ιερότατη και Θεοφιλέστατη, προσφιλέστατη δε αδελφοί Ιεράρχε, εξοχότατε κύριε Υπουργέ, εκπρόσωπε του εξοχοτάτου κυρίου Πρωθυπουργού της Ελλάδος, εξοχότατε κύριε Περιφερειάρχα Κεντρικής Μακεδονίας, κύριοι βουλευτέ, κύριοι δήμαρχοι, ελογημότατοι κύριε Πρίτανη και κύριοι καθηγητέ, στρατηγέ, εκπρόσωποι όλων των αρχών, αγαπητά τέκνα της Εκκλησίας, Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Με δικαιολογημένη συγκίνηση και χαράν ευρισκόμεθα εν μέσω ημών απόψε, εις των ιερών τούτων ναών της Θείας Μεταμορφώσεως, προσκεκλημένη της αγάπης σας και της προς την σεβασμίαν Μητέρα Εκκλησίαν της Κωνσταντινούπολεως, ευλαβίας και αφοσιώσεώς σας. Και την συγκίνησή μας και χαράν επιτείνει το γεγονός ότι συναντώμεθα μέσα εις το φως και το άρωμα της Αναστάσεως του Χριστού, του κέντρου δηλαδή της ζωής και της ελπίδος μας. Ήλθαμε αγαπητοί από την πόλη της καρδιάς όλων μας, την Βασιλίδα των Πόλεων, η οποία προ 569 ετών, ακριβώς σαν σήμερα, απόλεσε την πολιτική της ανεξαρτησία, χωρίς όμως να απολέσει ποτέ την ρωμαϊκή ταυτότητά της. Πάντοτε είναι η βασιλεύουσα της χριστιανικής Ορθοδόξου Ανατολής. Πάντοτε είναι το ολοφώτινο φανάρι της Εκκλησίας και του γένους. Οι ιστορικοί αρχαίοι ναοί μας με πρότας την Μεγάλη Εκκλησία, δηλαδή την Αγία Σοφία και την πλησίον της Αγία Ειρήνη, όπου συνήλθε και η Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδος, και τα σεβάσμια μοναστήριά μας με πρώτα την Μονή της Χώρας και εκείνα του Παντοκράτορος και του Στουδίου, έστω και εις την θλιβεράν και απαράδεκτον κατάσταση εις την οποία ευρίσκονται σήμερα. Ομολογούν στεντορία τη φωνή την εις τους αιώνας απαραχάρακτον ταυτότητα του τόπου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο μας εξάλλου με τα Ιερά Λείψανα και τα παραδόσεις και διδασκαλίας των Αγίων, με τους ναούς που ευρίσκονται εν λειτουργία τόσο εις τα όρια της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως όσον και εις τα Σπέληξ Μητροπόλης, με τα ενεργά μοναστήρια μας όπως τη Ζωοδόχου Πηγής Μπαλουκλή, με το περίφημο αγίασμα και τους θρύλους του εκεί και το άλλο μοναστήρι της Αγίας Τριάδος στην Χάλκιν, την Ερατινήν, όπου και η επιμισών και πλέον αιώνα αδικαιολογήτως και αδίκως και κλεισμένη σε βασμία θεολογική ημών σχολή, η Αγία και η Ιερά ημών Σύνοδος με την διαρκή και καρποφόρον λειτουργίαν της εν Αγίω Πνεύματι, συνερχόμεθα τρεις ημέρες κάθε μήνα και έρχονται οι συνοδικοί αδελφοί από διάφορες χώρες, μήκη και πλάτη της γης για να εκτελέσουν αυτό το ιερόν καθήκοντο. Όλα αυτά που απειρίθμισα δεν αποτελούν παρελθόν, ιστορίαν, ανάμνηση. Αντιθέτως, αποπνέουν αενάως ευωδίαν αγιασμού και οσμήν ζωής. Με την χάριν του Αναστάντος Χριστού ήμεθα όρθιοι, αγρυπνούντες επί των επάλξεων του χρέους και φυλάσσοντες φυλακάς πίστεως και αληθείας δια την Εκκλησίαν, δια το γένος, δια τον άνθρωπο. Και τούτο είναι μία διαρκής και στεντόριος ομολογία ότι ο Χριστός ανέστη και χαρίζεται ζωήν και φως και ελπίδα και ανάσταση εις πάντας τους συντετριμένους η καρδία, εις όλους όσους φέρουν τα στίγματά του εις το σώματον, όπως και
ο εν Κωνσταντινούπολη περί ημάς λαός της Κάριτος. Κατάστηκτος της μόλοψη, αλλά και παν στενουργός. Αυτό ακριβώς το μήνυμα σας μεταφέρομεν, αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω, από τον Βόσπορο, αυτήν την φωτοφόρον και χαροποιών ελπίδα και βεβαιότητα, εις πείσμα πάσης ιστορικής αντιξοότητος, ο νικητής του θανάτου και αρχηγός της ζωής Χριστός, έχει και τον πρώτον και τον τελευταίον και σωτήριον λόγον εις την ιστορία και την γενική ιστορία του κόσμου, αλλά και την ιστορία των πιστών τέκνων. Το έχετε ζήσει κι εσείς τούτο και οι πατέρες σας, οι οποίοι εκριζωθέντες βιαίως από το Κάρς και το Μπατούμ και άλλα μέρη της Ανατολής και διελθόντες διαπυρός και ύδατος και σχόντες εν εαυτής το απόκριβα του θανάτου, τελικώς εξήχθησαν εις την αναψυχή της Καλαμαριάς και των Πέριξ περιοχών και έστησαν εκ νέου των Μητροπολιτικών των Ναών τούτων της Θείας Μεταμορφώσεως και με κέντρον και άξονα αυτών ανεπτύχθησαν εις νέαν ζωήν και προέκοψαν κοινωνικός και επιστημονικός και οικονομικός και πνευματικός, μαρτυρούντες ότι συνδεδεμένοι οργανικώς εν τη Εκκλησία με τον Χριστόν και τα στιμίας παραδόσεις του γένους, η Ρωμιοσύνη ανθεί και φέρει κι άλλο. Ευχαριστούμε θερμώς δια τας εγκαρδίους και ευλαβείς προσφωνήσεις και τους ευγενείς λόγους της υποδοχής σας, εξοχότατη, ιερότατε Άγιε Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Ήθε ο Θεός να ευλογεί πλουσίως και ημάς και τον όν εκπροσωπείτε ευσεβή και φιλογενή λαών. Επροσευχέ μας και επατριαρχικέ ευχέ και ευλογίε σας συνοδεύουν πάντας, πάντοτε, εν αγάπη πατρική. Ιδιαιτέρως ευχαριστούμεν δια την ωραίαν εικονογραφικήν σύνθεσιν την απαθανατίζουσαν την επίσκεψήν μας εις τον ναόν και την Μητροπολιτικήν επαρχίαν Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Ο Σάκης την βλέπετε, αδελφοί και τέκνα, να λέγεται, σας παρακαλούμεν όλοι, ένα Κύριε ελέησον εις τον Θεόν υπέρ του Πατριάρχου και υπέρ της Μητρός μας Εκκλησίας. Καλώς σας βρήκαμε, αδελφοί και τέκνα, προσφυλέστατα, Χριστός Ανέστη, και όλα αυτά τα πολλά που είπε ο Άγιος αδελφός Ιουστίνος από την υπερβολική του αγάπη προς τον ομιλούντα, μην τα πιστεύετε όλα, να κάνετε μεγάλη έκπτωση. Παναγιώτατε, οι δήμαρχοι του τόπου, τα πρώτα φέροντες και προσκαλούντες την Παναγιότητά σας στην Καλαμαριά, με την ταπεινότητά μου επιτρέψτε μας να στολίσουμε το στήθος σας με εγκόλπια και τίμιο σταυρό, για να θυμάστε και δι' αυτού του τρόπου το πέρασμά σας, το αποστολικό πέρασμά σας από την Καλαμαριά μας και να μνημονεύετε τον κλήρο, τον λαό, τους άρχοντες του τόπου και τον ταπεινό επίσκοπο αυτής της περιοχής. Παρακαλώ τους κυρίους δημάρχους.
πλατεία του Δημαρχείου αμέσως ευθύς, σε ένα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο το πολύ, ξεκινάει η εκδήλωση, η οποία θα κρατήσει 25 λεπτά. 25 λεπτά θα κρατήσει η μουσική εκδήλωση. Όλοι όπως είμαστε στην πλατεία για να καμαρώσουμε τα παιδιά μας. Φίλες και φίλοι τηλεθεατές του εκκλησιαστικού τηλεοπτικού μας σταθμού της 4Ε, παρακολουθήσατε σε απευθείας μετάδοση από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό, μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς, την επίσημη δοξολογία προς τιμήν του Παναγιωτάτου, του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου. Ακούσαμε τις ομιλίες, τα γεμάτα και εμπνευσμένα λόγια του Παναγιωτάτου και τον ζεστό λόγο του Οικείου Μητροπολίτη, του Μητροπολίτη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς και βέβαια των εκπροσώπων των αρχών του τόπου, του Περιφερειάρχη, του Υπουργού Μακεδονίας Θράκης, Σταύρου Καλαφάτη, του Περιφερειάρχη Απόστολου Τζικώστα. Η επίσημη υποδοχή του Πατριάρχη της συνοδείας του θα γίνει τώρα σε λίγα λεπτά στο Δημαρχιακό Μέγαρο, το οποίο βρίσκεται δίπλα ακριβώς. Εμείς θα σας χαιρετήσουμε για λίγα λεπτά της ώρας και αμέσως θα συνδεθούμε, σε λίγα λεπτά δηλαδή, με την πλατεία προσφυγικού ελληνισμού, όπου θα παρακολουθήσουμε τη μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στον Πατριάρχη, στον Παναγιώτατο κύριο Βαρθολομαίο. Σε λίγα λεπτά λοιπόν και πάλι θα συνδεθούμε με την πλατεία προσφυγικού ελληνισμού εδώ με τη μονάδα εξωτερικών μεταδόσεων του εκκλησιαστικού τηλεοπτικού μας σταθμού. Για λίγο λοιπόν, χαίρετε.